Χρόνια πολλά στους Αθανάσιδες και στις Αθανασίες και εδώ μέσα στην αίθουσα και έξω από αυτήν, σε όλη τη χώρα. Αυτή την ώρα χιλιάδες φοιτητές, χιλιάδες μαθητές, σπουδαστές, εκπαιδευτικοί, πανεπιστημιακοί, εργαζόμενοι, γονείς τους, διαδηλώνουν ενάντια στα αντιδραστικά σχέδιά σας για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Η πλειοψηφία του κόσμου της εκπαίδευσης έχουν ήδη ψηφίσει κατά σε αυτό το νομοσχέδιο, παρά τον βομβαρδισμό ψεμάτων από την κυβερνητική προπαγάνδα, που στόχο έχει να πιστεί ο ελληνικός λαός, να πιστούν οι νέοι και οι νέες, ότι αυτό το άδικο νομοσχέδιο μπορεί δήθεν να λύσει τα σημερινά αδιέξοδα που εσείς και οι προηγούμενες κυβερνήσεις έχετε δημιουργήσει. Και ξέρετε γιατί δεν μπορείτε να τους πείσετε? Γιατί βιώνουν ήδη τα προβλήματα. Οι χιλιάδες φοιτητές δεν ανέχονται να βλέπουν τα πτυχία τους να εξισώνονται με την πανσπερμία των αμφιβόλου αξίας πτυχίων των σούπερ μάρκετ προσόντων που θέλετε να φτιάξετε και να συμπιέζονται τα δικαιώματα όλων προς τα κάτω στη ζούγκλα της αγοράς εργασίας που έχετε διαμορφώσει. Και μην προκαλείτε το κοινό αίσθημα λέγοντας ότι έτσι θα αναβαθμιστεί δήθεν το δημόσιο πανεπιστήμιο. Είδαμε και τα δημόσια σχολεία πόσο αναβαθμίστηκαν από την ύπαρξη των ιδιωτικών. Είδαμε και τα δημόσια νοσοκομεία πόσο αναβαθμίστηκαν από την ύπαρξη του ιδιωτικού τομέα. Είδαμε και την απελευθέρωση των σιδηροδρόμων, τι τραγικά αποτελέσματα είχε με το έγκλημα των Τεμπών. Οι χιλιάδες μαθητές που κάθε χρόνο ζουν μέσα στο άγχος, μαζί με τις οικογένειές τους φυσικά, και δίνουν πανελλαδικές, δεν ανέχονται να βλέπουν τους κόπους τους να διαγράφονται. Και την ίδια στιγμή να τους λέτε ότι κάποιος, κάποια, επειδή έχει λεφτά, θα παίρνει το ίδιο πτυχίο με αυτούς. Και δεν έφτανε αυτό, αλλά ανοίγεται και τη συζήτηση για το εθνικό απολυτήριο, δηλαδή, για να το πούμε απλά, για πανελλαδικού τύπου εξετάσεις από την πρώτη λυκείου. Στο δρόμο του αγώνα επίσης είναι και οι παλιοί σας γνώριμοι. Μήπως η κυβέρνηση ξέχασε τις παρατεταμένες και μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις ενάντια στο Προεδρικό Διάταγμα 85 του 22 που εξίσωνε τους καλλιτέχνες από φύτους τριετών ανωτέρων σχολών με τους απόφοιτους λυκείου? Όχι μόνο δεν τις ξεχάσατε, αλλά αυτή τη φορά ήρθατε να βάλετε και τη σφραγίδα του νόμου στην κατάφορη αυτή αδικία σε βάρος των καλλιτεχνών. Ήρθατε να παγιώσετε και να επισφραγίσετε μια απαράδεκτη κατάσταση που με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων σέρνεται από το 2003 μετά την κατάργηση των ΤΕΙ, υποβαθμίζοντας και απαξιώνοντας τους καλλιτέχνες και τελικά τον πολιτισμό αυτού του τόπου. Είπατε πως το νομοσχέδιο δεν αφορά τις καλλιτεχνικές σχολές. Μα οι καλλιτεχνικές σχολές είναι επίσης, όπως τα δήθεν αναβαθμισμένα ΙΕΚ, τρίχρονες και ανώτερες, επομένως οι απόφοιτοί τους δεν μπορεί παρά να έχουν την ίδια τύχη με τους απόφοιτους των ΙΕΚ, που αν και γίνονται τρίχρονα και ανώτερα, απονέμουν απολυτήριο τίτλο αντίστοιχο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του παρόντος νομοσχεδίου. Αν θέλετε να σας πιστέψουμε, καταργήστε αυτή την παράγραφο, καθώς και το Προεδρικό Διάταγμα 85 του 2022. Έχουμε ακόμη κάθε λόγο να διατηρούμε μεγάλες επιφυλάξεις για το πότε και για το πώς θα υλοποιηθούν οι εξαγγελίες σας για ίδρυση Δημόσιου Πανεπιστήμιου Παραστατικών Τεχνών στο νέο τοπίο που επιχειρείτε να διαμορφώσετε για την ανώτατη εκπαίδευση, με συνύπαρξη ιδιωτικών και ακόμα βαθύτερα εμπορευματοποιημένων δημόσιων πανεπιστημίων σε μια αγορά πτυχίων με πάρα πολλές κατηγοριοποιήσεις ανάλογα με την τσέπη του καθενός.
Κλείνεται μάλιστα το μάτι στους σπουδαστές ότι μπορεί έτσι να ανωτατοποιηθούν και οι ιδιωτικές καλλιτεχνικές σχολές ή κάποιες από αυτές, σε μια προσπάθεια να βρείτε ανάμεσά τους συμμάχους στις αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις για την ανώτατη εκπαίδευση. Δεν βρήκατε συμμάχους μέχρι σήμερα και ούτε θα βρείτε, πιστεύουμε, παρά την πίεση που τους ασκείτε. Εμείς και από το βήμα εδώ αυτό της Βουλής, αλλά και έξω από αυτήν, στα συλλαλητήρια των συλλόγων, των σωματείων, των σπουδαστών, των φοιτητών, επαναφέρουμε τη διεκδίκηση για συγκρότηση συστήματος αποκλειστικά δημόσιας, δωρεάν και ενιαίας πανεπιστημιακής καλλιτεχνικής εκπαίδευσης. Αναγνώριση επαγγελματικών εργασιακών δικαιωμάτων των αποφύτων τριετών ανώτερων καλλιτεχνικών σχολών, αναγνωρισμένων από το ΙΠΟ ως τεχνολογικής εκπαίδευσης, όπως ισχύει για τους μουσικούς μέχρι σήμερα. Κατάργηση κάθε διαχωρισμού σε αποφύτους πριν ή μετά το 2003. Θέσπιση διαδικασιών εξομοίωσης των σημερινών και παλιότερων πτυχίων των καλλιτεχνικών σχολών με αυτά των πανεπιστημιακών σχολών, με την ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας και των Πανεπιστημίων. Κυρίες και κύριοι, στο δρόμο του αγώνα επίσης είναι και οι μαθητές στο Νεπάλ, οι σπουδαστές στον ΙΕΚ. Αυτοί βιώνουν μαζί με τους εκπαιδευτικούς την κοσμογονία των αλλαγών στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση πολλά χρόνια τώρα. Πραγματικά, αν κάποιος θέλει να τοποθετηθεί επί της ουσίας του νομοσχεδίου που φέρνετε, θα κινδύνευε να επαναληφθεί, γιατί κι εσείς είναι αλήθεια κυνηγάτε την ουρά σας συνεχώς. Τα ίδια συνθήματα να μασάτε. Σύνδεση με την αγορά εργασίας, αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης, να σταματήσει η επαγγελματική εκπαίδευση να είναι ο φτωχός συγγενής κλπ. Κλπ. Αλήθεια όμως, θα μας εξηγήσετε πώς αποτιμάτε την πολιτική που εφαρμόσατε και εφαρμόζετε αυτά τα χρόνια που λέτε ότι αναβαθμίσατε, για παράδειγμα, τα ΕΠΑΛ. Αυτά τα χρόνια που μας λέτε ότι πασχίσατε για την καλύτερη σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, έχει παραχθεί τεράστια ανεργία, ετεροαπασχόληση, χαμηλή μισθή, άγχος για αυτά τα παιδιά. Και βέβαια, χιλιάδες μαθητές δεν μπορούν ουσιαστικά να σπουδάσουν την ειδικότητα που θέλουν. Και έρχεστε και συνεχίζετε στο νέο νομοσχέδιο να ξανακλίνετε σε όλες τις πτώσεις τη σύνδεση με την αγορά, λες και τόσα χρόνια είναι συνδεδεμένη αυτή η αγορά σας με τον πλανήτη Άρη και όχι με τη ζούγκλα που έχετε μετατρέψει αυτή την αγορά. Στο πρότυπο ΕΠΑΛ Περάματος, όπου κάνατε τη φιέστα παρουσίασης του νομοσχεδίου, γνωρίζετε ότι από την αρχή της χρονιάς έχουν χαθεί πάνω από 2.000 διδακτικές ώρες λόγω έλλειψης εκπαιδευτικών. Ότι η πλειοψηφία των εργαζομένων είναι συμβασιούχοι αναπληρωτές, ότι οι μαθητές κάνουν μάθημα από φωτοτυπίες γιατί δεν έχουν βιβλία. Στα πρότυπα ΕΠΑΛ γνωρίζετε ότι δεν μπορεί κανείς να σπουδάσει και να ακολουθήσει την ειδικότητα που θέλει. Αλλά και σε αυτές τις ειδικότητες που θέλουν οι τοπικές επιχειρήσεις, με δυσκολία πάλι βρίσκουν να κάνουν πρακτική. Εκεί όμως που σπάτε κυριολεκτικά το κοντέρ της ενίσχυσης και της αναβάθμισης που επικαλείστε, είναι στο άρθρο που επιχειρείτε να θεσπίσετε ξανά την τζάμπα εργασία. Αφού δίνετε κυριολεκτικά βορά τους μαθητές στον κάθε επιχειρηματία, από την τρίτη τάξη του ΕΠΑΛ, με τη θεσμοθέτηση πρακτικής για 22 μέρες, ακόμα και συνεχόμενες, δηλαδή για τζάπα εργασία ενός μήνα. Για τέτοια πρόοδο μιλάμε το 2024. Τρίβουν τα χέρια τους βέβαια οι μεγαλοεπιχειρηματίες που τους πασάρετε κυριολεκτικά δωρεάν νεαρούς εργάτες να τους ξεζουμίζουν για κανένα μήνα χωρίς ούτε ένα ευρώ και μετά να τους πετάνε στα αζήτητα. Σας ξέρουμε, πάλι θα μας πείτε βέβαια ότι θα μάθουν και κάτι όμως. Αλλά εμείς λέμε σε αυτό το επιχείρημα σαν δεν τρεπόμαστε και λίγο. Και για να μην ξεχνιόμαστε, επειδή ορισμένοι εδώ μέσα λένε ότι
αυτά μόνο στην Ελλάδα γίνονται και ότι η ανήλικη εργασία είναι μάλιστα και παρέκκληση του ευρωπαϊκού κατεστημένου και κτημένου, σας ενημερώνουμε ότι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση στην επίσημη ιστοσελίδα της γράφει καθαρά ότι η εργασία ακόμα και 13 χρονών παιδιών επιτρέπεται. Αλλά αυτά τα κάνουν γαργάρα οι διάφοροι γνωστοί ευρωλιγούριδες. Όσο για τα ΙΕΚ, ας δούμε ποια είναι η πορεία ενός νέου από τη στιγμή που ξεκινάει τη φοίτησή του μέσα στις σχολές των δημόσιων ΙΕΚ. Σημειωτέων ότι μιλάμε για νέους που στην πλειοψηφία τους εργάζονται παράλληλα με τις σπουδές τους και τις περισσότερες φορές σε επαγγέλματα που είναι και άσχετα με την ειδικότητα που σπουδάζουν. Αφού περιμένει λοιπόν αυτός ο νέος τα μέσα του Οκτώβρη για να ξεκινήσουν τα μαθήματα, πολλές φορές οι δύο πρώτοι μήνες στη σχολή είναι με ατέλειωτες διδακτικές ώρες που πάνε χαμένες λόγω του μεγάλου ποσοστού αναπληρωτών, καθηγητών που τελικά δεν καλύπτουν όλες τις αναγκαίες θέσεις. Μετά μπαίνει σε εργαστήρια απαρχαιωμένα, που ακόμα και εσείς αναγκαστήκατε να παραδεχτείτε, στα περισσότερα εργαστήρια τα αναλώσιμα είναι ανύπαρκτα. Όταν ύστερα ολοκληρώσει τα 4 εξάμηνα, με όλες τις δυσκολίες, πρέπει να κάνει την πρακτική του άσκηση. Για να κάνει την πρακτική του άσκηση θα χρειαστεί να σταματήσει την εργασία που έκανε αναγκαστικά για να στηρίζει οικονομικά τον εαυτό του και την οικογένειά του. Αφού καταφέρει να βρει επιχείρηση για να κάνει την πρακτική άσκηση, εκεί θα αντιμετωπίσει την πρώτη του σύνδεση με την αγορά εργασίας. Τι δηλαδή του λένε? Θα κάνεις την πρακτική σου άσκηση, είτε αμισθή, είτε άντε μέχρι 200, άντε το πολύ πολύ 300 ευρώ το μήνα, ή αν προκύψει καμιά φορά στο τόσο και κάποιο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, γιατί λέει εσύ δεν είσαι κανονικά εργαζόμενος, αλλά εδώ έρχεσαι για να μάθεις. Και πάμε να δούμε τώρα πώς μαθαίνει αυτός ο νέος το αυριανό του επάγγελμα. Μήπως έστω υπάρχει κάποια συστηματική εποπτεία από κάποιο υπουργείο, από κάποιο φορέα, ότι η συμμετοχή ενός σπουδαστή μέσα σε ένα χώρο δουλειάς είναι στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας? Όχι. Μήπως γίνεται έλεγχος αν ο σπουδαστής καθοδηγείται στην εργασία και δεν κλείνει απλά κάποιες τρύπες που μπορεί να έχει κάποιος επιχειρηματίας ή επιχείρηση? Όχι. Ελέγχεται μήπως από κάποιον φορέα ότι τηρούνται τα προβλεπόμενα για ένα σπουδαστή από την εργοδοσία στο ωράριο, στην ασφάλειά του και αλλού? Όχι. Και αφού καταφέρει ένας σπουδαστής και ολοκληρώσει τα 4 εξάμηνα φοίτησης και την πρακτική του άσκηση, καταφέρνει τελικά να πάρει μια βεβαίωση σπουδών για να πάει με αυτήν στον ΕΟΠΕΠ, τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, για να επιβεβαιώσει τα προσόντα του, πληρώνοντας φυσικά και τα αντίστοιχα παράβολα. Και τα προσόντα αυτά τελικά είναι ένα απολυτήριο λυκείου. 6 χρόνια δημοτικό, 3 χρόνια γυμνάσιο, 3 χρόνια λύκειο, 2 χρόνια ΙΕΚ και τελικά χαρτί λυκείου. Εδώ ήμασταν, κύριοι της κυβέρνησης, πριν και 4 χρόνια και σας τα λέγαμε και τότε. Τα προβλήματα παραμένουν. Ήρθε εδώ και σας τα είπε και η εκλεγμένη πρόεδρος των σπουδαστών δημοσίων ΙΕΚ στην Επιτροπή. Στην ειδικότητα των μηχανοτρονικών υπάρχουν ΙΕΚ που δεν έχουν καν εργαστήρια. Σε άλλα υπάρχουν οχήματα που είναι της δεκαετίας του 70. Ρετρό κατάσταση. Σε άλλα ΙΕΚ, στην ειδικότητα των μαγείρων, οι σπουδαστές φέρνουν το κρέας από το σπίτι. Ενώ υπάρχει και η ΙΕΚ που επί 2 χρόνια τα σπασμένα τζάμια καλύπτονται από κόλλες Α4, αν είναι δυνατόν δηλαδή. Και δεν τα λένε αυτά μόνο οι σπουδαστές. Η Ένωση Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών αναρωτιέται χαρακτηριστικά σε τι βελτιώθηκε η επαγγελματική εκπαίδευση και η αρχική κατάρτιση μετά την τελευταία νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας. Έχουμε τα ίδια αναλυτικά προγράμματα εδώ και 15 χρόνια. Έχουμε τα βιβλία των ΤΕΕ, εποχής του Μακαρίτη, του Αρσένη δηλαδή,
και εργαστηριακό εξοπλισμό δεκαετιών. Με απλά λόγια, ο κόσμος της εκπαίδευσης και της κατάρτισης που ζει από πρώτο χέρι τα αδιέξοδα και τα προβλήματα είναι απέναντι στο νομοσχέδιό σας. Άλλα πράγματα ζητάει, άλλα πράγματα έχει ανάγκη και ο μοναδικός σας σύμμαχος όπως πάντα είναι το μεγάλο κεφάλαιο και οι ενώσεις του. Συγχαρητήρια σας έδωσε και ο ΣΕΒ, τι πιο συνηθισμένο. Αυτοί ζητάνε συνεχώς νέες αλλαγές για να συνδεθεί η εκπαίδευση με τα δικά τους αποκλειστικά συμφέροντα, με τα άπλιστα κέρδη τους. Και επειδή η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση είναι πιο κοντά στην εργασιακή διαδικασία, γίνονται πιο γρήγορα και πιο ορατά τα αδιέξοδά σας. Όλα αυτά τα προβλήματα είναι ακριβώς αποτέλεσμα της σύνδεσης με την αγορά εργασίας, με απλά λόγια τη σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης με τα συμφέροντα των λίγων καπιταλιστών. Και ακριβώς το έδαφος αυτής της οικονομίας, αυτής της πολιτικής, δεν μπορείτε και δεν θέλετε να τα επιλύσετε. Ας μιλήσουμε με αριθμούς. Το 2020 σας λέγαμε ότι με βάση έρευνα του 2018 η ανεργία των αποφύτων των ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ ήταν 36,9%. Τώρα, με βάση έρευνα του ΟΟΣΑ, αποτυπώνεται ότι ένας στους τρεις απόφοιτους επαγγελματικής εκπαίδευσης, 3 χρόνια μετά την αποφύτισή του, βρίσκεται χωρίς εργασία. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της δικής σας πολιτικής. Κάνετε και κάνατε ύμνους στις δεξιότητες για να μπουν ακόμα περισσότερο στην εκπαιδευτική διαδικασία. Μπήκανε και με συμφωνία όλων των κομμάτων βεβαίως, και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Για δείτε τι λένε τώρα οι έρευνες. Οι απόφοιτοι της επαγγελματικής εκπαίδευσης δεν μπορούν να επωφεληθούν από τις τεχνολογικές αλλαγές. Μέσα σε 5 έως 7 χρόνια από την είσοδό τους στο εργατικό δυναμικό δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε τεχνολογικές αλλαγές, λέει η Παγκόσμια Τράπεζα. Θα σας το πούμε απλά και καθαρά. Η επιμονή στις δεξιότητες, χωρίς ανάλογη προετοιμασία για ένα ευρύτερο μορφωτικό υπόβαθρο, είναι απλά κάποιες ασπιρίνες σε ένα πολύ βαριά άρρωστο. Είναι ομολογία αποτυχίας ενός συστήματος που βλέπει τους νέους και τις νέες σαν εμπορεύματα που πρέπει ελεγχόμενα να απαξιώνονται, να γίνονται δηλαδή πιο φθηνά, για να μπορούν να αυγατίζουν τα κέρδη των λίγων. Κατά τα άλλα, στο νομοσχέδιο βαφτίζεται κάμπους τη συγχώνευση των εργαστηριακών κέντρων με ΕΠΑΛ και ΙΕΚ. Αν δεν είναι κακόγουστο αστείο, αποτελεί σινιάλο για παραπέρα περικοπές, όπως άλλωστε επιβεβαιώνει η τοποθέτηση μάνατζερ, που προφανώς θα σκέφτεται με όρους κόστους-οφέλους και όχι με όρους βέβαια ικανοποίησης μορφωτικών και εκπαιδευτικών αναγκών. Μάλιστα, είναι φανερό ότι στις προθέσεις σας είναι να συγχωνευτούν ΕΠΑΛ. Δεν μας έφτανε η σημερινή κατάσταση με τους τεράστιους συλλόγους διδασκόντων, τώρα ακόμα πιο απρόσωπα οι εκατοντάδες εκπαιδευτικοί μόνιμοι, συμβασιούχοι σε κάθε ΕΠΑΛ, θα επιχειρούν στο μεγαθύριο μαγαζί σχολείο. Σας το λέμε ευθέως, σύγχρονος μεσαίωνας είναι αυτό που θέλετε να φέρετε. Και απέναντι σε αυτό που επιδιώκετε, το ΚΚΕ δίνει τη μοναδική, πιστεύουμε, σύγχρονη απάντηση που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολλών. Σας καταθέτουμε την πρόταση που ήδη η ΚΝΕ διακινεί στους σπουδαστές και έχει τίτλο «Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Τι έχουμε ανάγκη σήμερα». Σε αυτή φυσικά δεν θα βρείτε πουθενά τα ραβασάκια του ΣΕΒ και τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρακαλώ για τα πρακτικά, που τρέχετε να υλοποιήσετε εσείς και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Γιατί στον 21ο αιώνα που ζούμε, λογικό και αναγκαίο είναι να υπάρχουν σύγχρονες ξεχωριστές κτηριακές δομές για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Να μην συστεγάζονται όπως σήμερα σε μια σειρά ετοιμόρροπων σχολείων. Να υπάρχουν καθηγητές και όλο το απαραίτητο διοικητικό προσωπικό. Να υπάρχουν εργαστήρια με σύγχρονο εξοπλισμό, αντίστοιχο με αυτό που συναντά κανείς στους χώρους δουλειάς
και να μην είναι τα μουσεία που είναι σήμερα. Η πρακτική να πληρώνεται κανονικά με πλήρη ένσημα και ασφάλιση. Η απόκτηση πτυχίου να εξασφαλίζει το δικαίωμα στο επάγγελμα. Να υπάρχουν ακόμα και εστίες στις μεγάλες πόλεις όπου συγκεντρώνεται μεγάλος πληθυσμός σπουδαστών από την επαρχία. Αυτά είναι μερικά μόνο από τα φυσιολογικά πράγματα και αιτήματα που ο παράλογος αυτός κόσμος αρνείται να πραγματοποιήσει καθώς τα θεωρεί κόστος ή περιτά έξοδα. Τα ίδια τα αδιέξοδα τα οποία εσείς δημιουργείτε και τα ζουν όμως οι πολλοί, υπάρχουν όλες οι δυνατότητες πιστεύουμε να αντιμετωπιστούν. Υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις, οι νέοι και οι νέες να μαθαίνουν και να εξασκούν το επάγγελμα που θέλουν να ακολουθήσουν, με βάση τις εξελίξεις της επιστήμης, της τεχνολογίας. Να γνωρίσουν τη θεωρία και τις αρχές λειτουργίας των τεχνολογικών εφαρμογών στην ειδικότητα που σπουδάζουν, με ενιαίο και αναβαθμισμένο περιεχόμενο. Να μαθαίνουν για το σύνολο της τεχνολογίας, των εξελίξεων, ολοκληρωμένα το επάγγελμά τους και όχι μόνο ό,τι χρειάζεται κάθε είδους επιχείρηση για να τους εκμεταλλεύεται μόνο. Σε ένα τύπο επαγγελματική σχολή σαν ειδικότητα που θα ακολουθεί την ενιαία ολόπλευρη 12χρονη μόρφωση όλων των νέων και όχι με σχολές πολλών διαφορετικών ταχυτήτων. Με εξασφαλισμένη εργασία μετά το τέλος των σπουδών, με πτυχίο που να συνδέεται αποκλειστικά με αυτήν. Το πτυχίο στην επαγγελματική εκπαίδευση πρέπει να είναι η κατάληξη σπουδών που θα είναι αναβαθμισμένες και γι' αυτό θα αποτελεί τη μοναδική προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος, χωρίς εμπόδια, πιστοποιήσεις και άλλα επιπλέον φίλτρα. Ταυτόχρονα, είναι αναγκαιότητα η παρακολούθηση των νέων εξελίξεων σε κάθε αντικείμενο ή της επιμόρφωσης. Αυτή η διαδικασία μπορεί να γίνεται με οργανωμένο τρόπο σε δημόσιες δομές και δωρεάν. Με απλά λόγια, το ΚΚΕ δεν βλέπει τα παιδιά των ΕΠΑΛ και των ΙΕΚ ως αναλώσιμους, ούτε ως πελάτες απλώς, με τα χέρια στις γνώσεις, το μυαλό και την ψυχή τους είμαστε. Γιατί αυτοί μπορεί να γίνουν οι δημιουργοί πραγματικά μιας νέας ζωής και με τους αγώνες τους μπορούν σήμερα να ανοίξουν το δρόμο για αυτήν. Για μια κοινωνία που δεν ψάχνεις για δουλειά, επειδή ακριβώς πρέπει να είναι εξασφαλισμένη η εργασία σου. Και το πτυχίο σου δεν είναι απλά μια βεβαίωση προσόντος, αλλά θα αποτελεί κατοχήρωση του δικαιώματος στη δουλειά. Για μια κοινωνία που οι ανάγκες των νέων δεν θα στριμώχνονται για να κερδίζουν κάποιοι λίγοι, αλλά θα βρίσκονται στο επίκεντρο του κεντρικού επιστημονικού σχεδιασμού του κράτους για να ικανοποιούνται. Όσο και να ντύνεται αυτή τη γερασμένη πολιτική σας με σύγχρονες φιωριτούρες, ο κόσμος το έχει τούμπανο ότι είστε ενάντια, απέναντι στους νέους και στις νέες. Και θα σας το αποδείξουν μια χαρά με τους ίδιους τους αγώνες τους, με τις διεκδικήσεις τους. Μάλιστα, το παρόν νομοσχέδιο αποτελεί μια επιπλέον απόδειξη ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο κύριος Μητσοτάκης ούτε είναι, ούτε φυσικά μπορεί να εμφανίζεται ότι είναι υπερασπιστής των δικαιωμάτων του λαού και της νεολαίας. Αυτό βέβαια προσπαθείτε να κάνετε και με τη μονοθεματική ατζέντα που έχετε επιβάλει με την συνδρομή φυσικά και μέσων ενημέρωσης για το γάμο και την τεκνοθεσία των ομόφυλων ζευγαριών. Αλλά να εμφανίζεται ο κύριος Μητσοτάκης ως υπερασπιστής λαϊκών δικαιωμάτων, αυτό πάει πολύ. Μπορεί τα άλλα κόμματα να σας σιγοντάρουν σε αυτή την προσπάθεια, εμείς όχι. Από πού και ως πού η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας υπερασπιστής λαϊκών δικαιωμάτων, όταν το μόνο δικαίωμα που αναγνωρίζει στη λαϊκή οικογένεια που στενάζει από την ακρίβεια είναι να φεύγει από το σούπερ μάρκετ με τις τσάντες άδειες, αφού το 1/4 της τιμής των προϊόντων είναι φόρος. Όταν αντί για πτυχία με αξία που ζητούν οι φοιτητές, βάζει στα πτυχία τιμή και μάλιστα για πολύ μεγάλα πορτοφόλια. Όταν με την επιστολική ψήφο υπονομεύει ανοιχτά τη μυστικότητα και το αδιάβλητο της ψήφου και όχι μόνο. Όταν με την αποστολή ελληνικής φρεγάτας στο στόμα του λύκου, δηλαδή στη Μέση Ανατολή και πιο κάτω στην Ερυθρά Θάλασσα,
εμπλέκει πιο ενεργά το λαό μας στη φωτιά του πολέμου που ήδη έχει ανάψει. Πάει πολύ λοιπόν να εμφανίζεστε ως υπερασπιστές δικαιωμάτων επειδή θα φέρετε νομοσχέδιο για τον πολιτικό γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Βέβαια, εδώ που τα λέμε, όταν μιλάμε για τον πολιτικό γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, δεν μιλάμε για την αναγνώριση μιας μορφής συμβίωσης ή για κάποια ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ των συμβιούντων. Βασικά μιλάμε για την τεκνοθεσία, την από κοινού γονική μέρημνα, τα οποία δεν είναι δύο ξεχωριστές έννοιες. Το αντίθετο, γάμος ομοφύλων σημαίνει από χέρι κατάργηση της πατρότητας μητρότητας. Οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στον γονέα 1, 2, 3 και βάλε. Οδηγεί στην ακραία εμπορευματοποίηση του γυναικείου σώματος με την παρένθετη μητρότητα. Αυτό πρακτικά σημαίνει πολιτικός γάμος ομόφυλων ζευγαριών. Έτσι ήταν και έτσι είναι, όσο και αν προσπαθούν ορισμένοι να το διαχωρίσουν για ευνόητους λόγους. Κάνετε λοιπόν, λέτε, μια σημαντική κίνηση στα ανθρώπινα δικαιώματα. Επικαλείστε μάλιστα τα δικαιώματα των παιδιών που μεγαλώνουν από ομόφυλα ζευγάρια. Αν όντως θέλατε να ρυθμίσετε ή να βελτιώσετε κάποιες ρυθμίσεις που υπάρχουν και που αφορούν τη σχέση ενός παιδιού με την ή τον σύντροφο του φυσικού ή θετού γονιού του, ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισμού, θα μπορούσατε να το κάνετε και να καλύψετε κάποια ζητήματα της καθημερινότητας σε όφελος της προστασίας των παιδιών. Λέτε ότι θα το φέρετε επειδή αυτό ισχύει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν θα επεκταθώ σήμερα, αλλά αυτό που ισχύει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι ακριβώς η διαγραφή των όρων μητρότητας-πατρότητας που εδράζεται στην βιολογική συμπληρωματικότητα γυναίκας-άντρα στην αναπαραγωγική διαδικασία και η αντικατάστασή τους από το γονέα σε ένα, δύο, βάλε και λοιπά όσα θες. Είναι η παραπέρα εμπορευματοποίηση της παρένθετης μητρότητας, η οποία έχει εξελιχθεί σε μια μπίζνα δισεκατομμυρίων κερδών. Και αυτά μόνο πρόοδος δεν είναι. Σκοταδισμός, σύγχρονη βαρβαρότητα, στιγνή εκμετάλλευση είναι. Η ευθύνη σας είναι ακόμα μεγαλύτερη, γιατί δώσατε την ευκαιρία να προβάλλονται σκοταδιστικές απόψεις από διάφορους αντιδραστικούς, ακροδεξιούς, για το θεσμό της οικογένειας που αντιμετωπίζουν τη γυναίκα μόνο ως μηχανή αναπαραγωγής παιδιών, αλλά και σε διάφορες άλλες ανορθολογικές, αντιεπιστημονικές απόψεις περί κοινωνικής κατασκευής του φύλου που φτάνουν να αμφισβητούν ακόμα και την αντικειμενική κοινωνική πραγματικότητα και που οδηγούν ακόμα και σε εμπόριο παιδιών, παραγγελίες παιδιών, ευγονική στην πράξη, όπως είχε δηλώσει και υπονόησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά προς το παρόν, γιατί θα δούμε και τις συγκεκριμένες διατυπώσεις του νομοσχεδίου της Νέας Δημοκρατίας όταν έρθει και θα τα ξαναπούμε πιο αναλυτικά, για να μην πει και ο πρόεδρος ότι είμαι εκτός θέματος, αλλά όλα αυτά αφορούν την ελληνική νεολαία, αφορούν τον Έλληνα εργαζόμενο, την Ελληνίδα εργαζόμενη, που βρίσκονται και αυτή την ώρα στους δρόμους του αγώνα. Σας ευχαριστώ.